Δώσε αέρα! Πού είναι, δεν μου τα έχεις τάξει, ρε! Φίλε, θα έρχομαι στο στούντιο και θα είναι όλα έτοιμα. Champions League ανοιχτά. Θα... Άντε τώρα να πούμε και περάσω μέσα από το τζάμι να πούμε τώρα. Άντε, αδελφέ μου. Άμα δεν είναι, μαλώνω λίγο fake με τον Βασίλη Καβαδία, δεν έχει γούστο η μέρα, δεν τραβάμε καθόλου. Κάποιος που δεν μας γνωρίζει και έβλεπε τώρα με αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι αυτοί είναι έτοιμοι να πιαστούν στα χέρια. Λοιπόν, πήρες... Καλή ερώτηση. Ντόρτμουντ ή Ρεάλ να δούμε τώρα. Τι να βάλει. Βάλει τον Ντόρτμουντ. Ποια Ρεάλ ήταν. Η άλλη για γέλια είναι. Άμα δεν έχει βάλει, άμα δεν βάλει γκολ η Ντόρτμουντ μέχρι το 20 θα τα αλλάξουμε. Γιατί άμα δεν έχει βάλει γκολ μέχρι το 20 δεν θα προκριθεί ποτέ. Λοιπόν, καλησπέρα σας, ο Μπαλαντέρνα δεν το καταλάβατε. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο πίσω το μικρόφωνο μόνο του, γιατί ο Νίκος Μοσχοβίτης είχε υποχρεώσει την Pauk Sports Arena. Αυτό που έκανε ο Βασίλης Καβαδίας, αλλά δεν μπορεί να το μεταφέρω στον αέρα. Είχε υποχρεώσεις λοιπόν. Έχασε ο Pauk. Για όσους το ακούσαν νωρίτερα, θα έχουμε τον συνάδελφο στην πορεία της εκπομπής για να μας τα μεταφέρει και να μας πει τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι του Δικεφάλου με την ΑΕΚ για τους 16 του Basketball Champions League σε βραδιά ποδοσφαιρικού Champions League, βέβαια 0-1 ο Άγιαξ μέσα στη Μαδρίτη. Βασίλη Καβαδία, βάλε τη Ρεάλ. Βάλε τη Ρεάλ τώρα κατευθείαν γύρισμα. Ναι ρε φίλε, τώρα δεν γίνεται. Εντάξει, εκεί πέρα έχει ψωμάκι. Ήμουνα σε έναν πολύ ποιοτικό καφέ νωρίτερα με ένα πολύ καλό μου φίλο. Λοιπόν, ο οποίος ανήκει στον χώρο του ποδοσφαίρου και του λέω, κοίτα, λέω, μην κάνει ο Άγιαξ καμιά κηδεία στη Ρεάλ, λέω, γιατί αυτοί δεν βλέπω το τελευταίο διάστημα. Και μου λέει, λες, λέω, ναι. 0-2 Άγιαξ. Αχα. Στο 20. Και δικαιώνομαι, Βασίλη Καβαδία, τελικά. Παιδιά, δεν το ήξερα, να ξέρετε, μάτι Παναγία, ήμουνα στο γραφείο, έγραφα, δεν είχα ιδέα πώς είχαν ξεκινήσει τα μάτια του Champions League. Εντάξει, μπαίνω τώρα στο στούντιο, ανοίγω ένα site, γράφει 0-1 και ανοίγουμε τώρα τηλεόραση με τον Βασίλη και είναι 0-2. Και πριν μια μισή ώρα έλεγα ότι ο Άγιαξ μπορεί να κάνει κηδεία στη Ρεάλ και κοίτα να δεις. Και δεν τα παίζουμε. Του είπα θα προκριθεί, του λέω, ο Άγιαξ και θα πάει η παράταση Ντόρτμουντ. Και άμα βγούνε και δεν τα έχω παίξει, όπως θα γυρνάμε το βράδυ στο σπίτι, θα πάω να πέσω το λευκό πυρολίο και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, παρά θα πάμε μέχρι τις 12. FM γεννώντα μηνύματά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Τώρα, μα γουστάρετε και θέλετε να βγείτε και στον αέρα να τα πούμε, ανοίγω και τις γραμμές, δεν έχω θέμα. Εντάξει. Α, κάνω πρώτα ένα. Το πάμε λίγο πιλωτικά για να δω σε τι κατάσταση είστε μέχρι και τις 10.30. Και αν δω ότι υπάρχει ανταπόκριση στο τηλεφωνικό κέντρο για τα επόμενα 10 λεπτά, μπορεί να το συνεχίσουμε στην εκπομπή με γραμμούλες. Ρε παιδί, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για Champions League, για να τραβάει δική σας όρεξη. Σε μια μέρα που, όπως είπαμε, έχει τα ματσάκια, το άλλο παιχνίδι είναι νομίζω στο 0-0, το Dortmund Tottenham. Η Dortmund που θέλει 3 γκολ για να πάει το ματς στην παράταση, γιατί είχε γνώρισει αυτή την βαριά ήττα στο Λονδίνο πριν από 2 εβδομάδες και έτσι πριν από 3 εβδομάδες, ψέματα. Και είναι λίγο με την πλάτη στον τοίχο, είναι η αλήθεια. Η Dortmund, ναι, 0-0 είναι. 0-2 ο Άγιαξ ήδη μέσα στην Ρεάλ με τα τέρματα των Ζίεχ και του Νέρες στο 7 και στο 18 από ό,τι βλέπω. Ωραία. Derby Wigan 0-1, Accrington Blackpool 1-1, Cheltenham Bury 1-1. Bordeaux Montpellier τελικό πριν από λίγο 1-2 για την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Εν τω μεταξύ με τις προάλλες στο Βικελίδης. Με έναν καλό φίλο και συνάδελφο, μπορεί να ακούει κιόλας τώρα. Και είναι φαν της εκπομπής γενικότερα, δεν ξέρω αν ακούει απόψε. Πάλι. Έμεινε, λουκανικάκι πήρες. Τι, γλυκάκι. Σουφλέ. Όχι. Μάλιστα. Και λέει, καλά μου λέει, γιατί έρχεται και 5, 10 και 15, 10 και 16 λέει. Κατάλαβε, έκανε και παράπονο ο δικό σου. Που τα έχει κάνει και αυτό βέβαια, γιατί και αυτό δουλεύει σε ραδιόφωνο. Εντάξει, εμεί ακούμε ένα τον άλλο, να ξέρετε μεταξύ μα, όχι από πλευρά κατασκοπία. Μα αρέσει η εκπομπή ενό συναδέλφου σε ένα ραδιόφωνο, να τον ακούσουμε. Αρέσει η δική μα εκπομπή σε άλλου συναδέλφου, να τον ακούσουν και αυτοί. Έτσι πάει το πράγμα, τι νομίζετε. Δεν έχουν να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μα άλλωστε. Μια ωραία παρέα είμαστε. Λοιπόν, η Ρεάλ από τα αριστερά. Έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι εκεί πέρα, πολύ ψωμί. Η Ρεάλ η οποία. Είναι μέσα στην περιοχή. Καλή ευκαιρία. Το σουτ. Το έβγαλε ο τερματοφύλακας του Άγιαξ. Μεγάλη ευκαιρία. Παραμένει η μπάλα της περιοχής. Βγάζει άμυνα του Άγιαξ.
μετά από νέο γέμισμα που έγινε πλάγιο για την Ρεάλ, τα δεξιά αρχηγός ο Μπενζεμά, βλέπω πάει Ρεάλ για μεγάλο κάζο, και το Σολάρι το βλέπω να πηγαίνει σπίτι του απόψε, αφού δεν πήγε μετά τα δύο κλάσικο που έχασε μέσα σε 4 μέρες. Στο κόρνερ ο Κρος στο 24ο λεπτό εκτελεί δεύτερο δοκάρι, μπάλα απομακρύνεται με δεύτερη προσπάθεια, έσφιξε Ρεάλ πάρα πολύ από το ξεκίνημα, θέλει ένα γκολ για να πάει στην παράταση. Εντάξει, Ρεάλ είναι, μπορεί να μην είναι στα καλύτερά της, στα χάλια της είναι βασικά, αλλά έστω και έτσι δεν μπορείς να μην την υπολογίσεις και να μην πιστέψεις ότι θα κάνει την ανατροπή. Η ομάδα του Σολάρι ποιότητα έχει άλλωστε, τραγικό το πρώτο γκολ το οποίο έφαγε. Ο Βινίσιος μια προσπάθεια, ναι. Μεγάλη ευκαιρία είχε τώρα η Ρεάλ για να μειώσει. Σε μια Θεσσαλονίκη, φίλε, που όπως λέγαμε και το απόγευμα ήμασταν πάλι μαζί, είναι πολύ άνοιξη προς καλοκαίρι. Εγώ, παιδιά, έβαλα σήμερα κοντομάνικο για πρώτη φορά. Όχι σκέτο, βέβαια. Εντάξει, μην τρώτε. Θέλει και μια ζακετούλα από πάνω, θέλει ένα μπουφανάκι. Γιατί ελοχεύει και ο κίνδυνος της γρήπης πάντα και της ίωσης σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάποιος παίρνει θάρρος, ανοίγεται, βγαίνει με το κοντομάνικο έξω, την τρώει μετά και κάθεται με τίποτα 38-38 μισό σπίτι και δεν κουνιέται καθόλου. Θέλει λίγο προσοχή, αλλά φτιάχνει ο καιρός, θετικό είναι. Έρχεται η καθαρά Δευτέρα, έτσι. Να βγείτε όλοι έξω, κλασικά. Να έρθετε προς τα ανατολικά, προς την Περαία, προς τον Μπακτσέ, προς την Γιατριάδα. Υπάρχει μια σειρά έτσι, από ψαροταβέρνες που μπορούν να σας προσφέρουν ένα πολύ όμορφο γεύμα και να ενισχύσετε λίγο και την τοπική οικονομία. Έτσι, για το καλοκαίρι, όλοι εκεί μαζεύεστε. Ξεκινήστε λίγο από τώρα να κουνηθούν και λίγο τα μαγαζιά εκεί πέρα στην Περαία και στον Μπακτσέ, γιατί όλο το χειμώνα αράχνες πιάσανε στην πολυφάντασμα που ζούμε από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Φλεβάρι, μέσα Φλεβάρι. Ο Άγιαξ πάλι μπροστά. Εντάξει, πάλι καλά. Άγιο είχαμε. Λάθος Ρεάλ. Παραμένει ο Άγιαξ μπροστά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Ευτυχώς τη βγάζει η άμυνα της Ρεάλ που είναι για γέλια. Και βλέπω λαϊκά δικαστήρια απόψε ο Σαντιάγκο Μπερναμπέου που παραμένει αυτό το σκορ. Τραγική πάσα μπροστά. Θα την προλάβει. Την πρόλαβε το σκυλί Βινίσιος. Πεχτάρα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι στο Signal Iduna Park. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Dortmund και Tottenham. Δύσκολα τη βλέπω την Dortmund όσο δεν σκοράρει. Λοιπόν, σε μια μέρα που είχαμε δράσει βέβαια και στο μπάσκετ, ακούσατε νωρίτερα ζωντανά από το Λίμπερο 107,4 τη μετάδοση του μπασκετικού αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ για τους 16 του Basketball Champions League. 75-84 το τελικό αποτέλεσμα ήταν για τον ΠΑΟΚ, με διαχειρίσιμη διαφορά όσον αφορά τον επαναληπτικό στο ΑΚΑ την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, έχει ελπίδες ο ΠΑΟΚ για να περάσει. Δύσκολο το έργο του βέβαια απέναντι στην ΑΕΚ. Είναι η αλήθεια, όπως φάνηκε και από το σημερινό παιχνίδι. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι η διαφορά, η μικρή. Δηλαδή, είναι 9 πόντοι που μπορεί, νομίζω, και έχει την ικανότητα να τους καλύψει στο δεύτερο μάτς. Αλλά σε κάθε περίπτωση και πάλι το έργο του είναι δύσκολο. 11-30, 25-15, 10-20, 29-19. Το έσωσε λίγο στο τελευταίο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ για να μαζέψει την διαφορά και να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για τον επαναληπτικό που θα γίνει σε μία εβδομάδα από τώρα, αν θυμάμαι καλά, και θα είναι, νομίζω, και ο Νίκος Μοσχοβίτης. Παρέα θα πάμε σε εκείνο το δίωρο. Full basket έχουμε βέβαια ακόμα μέχρι τότε. Έχουμε ποδόσφαιρο, θα μιλήσουμε συνέχεια της εκπομπής και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη, που μπαίνουν στους ρυθμούς των αγώνων που έχουν μπροστά τους. Ο Άρης που παίζει δύσκολο μάτσο Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, υποδέχεται τον Ατρόμητο. Κάνω λάθος. Κάτσε. Ναι, υποδέχεται τον Ατρόμητο, το οποίο συμφέρει τον Άρη. Βέβαια, ο Άρης έχει δύσκολο έργο. Θα ήταν μια ευκαιρία τώρα να πάω και κερδίσει τον Ατρόμητο, να μειώσει λίγο τη διαφορά του από τρίτο-τέταρτη θέση. Αλλά και το έργο της ομάδας Σάβα Παντελίδη, που σαρώνει βέβαια. Εντάξει, δεν τα λέτε αυτά. Ένα μήνα τώρα, πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα, Βασίλη Καβαδία. Αλλά τα πνίγουν κάποιοι και μας προβάλλουν τα δικά τους. Κατάλαβες. Εντάξει, τους γλεντάω. Ποιο. Τι θα το παίξω. Διπλό. 10 φράγκα. Εγώ θα το βάλω, να ξέρεις. Τίμια, παντελονάδα, δεν έχω πρόβλημα. 10 φράγκα το διπλό του Άρη, δώρο την Κυριακή, να ξέρετε. Βγάζει εξοχικό στην Νέα Σκιώνη για το καλοκαίρι. Εύκολα. Και στην Κυριακή θα Βασίλη, εντάξει, 10 θα βάλεις, 10 θα χάσεις. Άμα πέσει, έχασε τελείως. Αλλά σαν απόδοση αξίζει το 10. Κάτσε να δω πόσο είναι, γιατί μπορεί να έχει πέσει κιόλας. Μπορεί να έχει ανέβει κιόλας. Πολύ πιθανό. Και όλοι εντωμεταξύ τους έχει πιάσει μια τρέλα και περιμένουν τον Άρη να πάει να κερδίσει. Είναι εκπληκτικό. Ότι λένε, λέει, να σας δούμε, λέει, στο Καραϊσκάκης. Εντάξει, άμα μας θεωρείτε τόσο ικανός να κερδίσουμε στο Καραϊσκάκης, μπράβο, παιδιά, οκ. Ευχαριστούμε πολύ. Τιμή μας, το ξέρουμε κι εμείς ότι είμαστε ικανοί, έτσι όπως είναι οι δύο ομάδες στο τελευταίο διάστημα. Αλλά με τον Ολυμπιακό,
όπως γίνεται με κάποιες άλλες ομάδες, παίζει ρόλο και η διαιτησία σε πολλές περιπτώσεις. Κάτσε να δούμε τις αποδόσεις. Ο Ολυμπιακός Άρης, ναι, 10 φράγκα το διπλό. 1,30 ο Άσος, 5,40 το Χ. Πολύ καλό, φίλε. Και έχει δύο μπορείς να το βάλεις. Άμα θες λίγο να περιορίσεις το ρίσκο. Τι άλλο ενδιαφέρον έχει αγωνιστική. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. 1,62 ο Άσος, 6,25 το διπλό. Ωραίο Χ είναι αυτό. Μάλιστα. 10 φράγκα του Άρη αξίζουν. Όποιος θέλει, παιδιά, τα παίζει. Δώρο είναι, πολύ καλά. Να τα παίξετε και άμα δεν κερδίσετε, δεν έγινε και τίποτα. Είναι το γνωστό 10 βάζω, 10 χάνω. Εντάξει, τι να κάνω. Έτσι πάει. Βλέπω το Βάσκες να πιάνει το κεφάλι. Πρέπει να χάσει μεγάλη ευκαιρία η Ρεάλ. Στο 29 είμαστε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Έχει έγινε αλλαγή. Ο Βάσκες χειροκροτείται από την κερκίδα. Μπήκε ο Μπέιλ στην θέση του. Κλαίει ο Βάσκες. Βγαίνει τώρα. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Γρήγορα, γρήγορα. Έχει το 0-2 η Ρεάλ. Έχει και την αναγκαστική αλλαγή. Στο 21ο λεπτό μπαίνει ο Γκάρθ Μπέιλ που δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες του στη Μαδρίτη. Είναι η αλήθεια. Για να δούμε αν θα καταφέρει να βοηθήσει ώστε να του γυρίσει λίγο Ρεάλ και να αποφύγει τον διασυρμό από τον καλό Άγιαξ. Είναι η αλήθεια. Το δείξε και στο πρώτο παιχνίδι. Τον αδική νομίζω και είναι το 1-2. Και το δείχνει και τώρα με αυτό το γρήγορο 0-2. Που έχει πιάσει τον ύπνο την ομάδα του Σολάρι, που γενικότερα την τελευταία εβδομάδα είναι στον ύπνο και μετά τις δύο ήττες που έχει από την Μπαρτσελόνα. Πάλι ο Άγιαξ μπροστά, φάουλ εκεί πέρα, παλίκαρε. Δώστε όμως λίγο, το έδωσε και σε καλή θέση για γέμισμα για τον Άγιαξ. Το άλλο παιχνίδι παραμένει το 0-0, δεν κουνιέται τίποτα. Φουλ άμυνα η Τότεναμ πρέπει να είναι δώρα. Και η Ντόρτμουντ να σας φιλοκοπεί για να προσπαθεί να πλησιάζει σκορ ισοφάριση, σκορ παράταση σε πρώτη φάση. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο break, φτάσαμε 10:30. Μόλις γυρίσουμε θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε φυσικά και για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το Τσούλου και θα μιλήσουμε και με Νίκο Μοσχοβίτη, πολλά και ενδιαφέροντα. Εδώ μείνετε, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λίγο 107,4 Μπάλατερ, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12 FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Στο 0-2 παραμένει το Real Madrid της Άγιαξ, ο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, 0-0 Μπορούσια Ντόρτμουντ Τότεναμ, στο Signal Iduna Park. Όσον αφορά τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη απόψε για το ποδοσφαιρικό Champions League, γιατί είχαμε νωρίτερα και τον μπασκετικό Champions League, θα πάμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ των ομάδων, ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ και καλωσορίζοντας στην παρέα μας την Αγάπη Γαβριλίδου. Αγάπη, καλησπέρα. Αποφασίζω να μιλήσω. Α, ευχαριστώ, ρε Αγάπη, να είσαι καλά. Τελικά. Ναι. Και θα πω καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει, είπε την πρώτη κουβέντα κάτι. Γιατί δεινοπαθήσαμε λίγο για να ψήσουμε την Αγάπη, να ξέρετε σήμερα να βγει στον αέρα. Παιδί μου, Αγάπη, θα βγει, όχι δεν βγαίνω. Αγάπη, θα βγει, όχι δεν βγαίνω. Γιατί δεν βγαίνει, γιατί βαριέμαι. Οκ, εντάξει. Θα προσπαθεί. Δηλαδή, είναι αυτή τη στιγμή που πραγματοποιεί όσοι ακούτε οι φίλοι του ΠΑΟΚ και περιμένετε να ακούσετε για ΠΑΟΚ, να ξέρετε ότι η ρεπόρτερ που κάνει το ρεπορτάζ για ενημερώνει εσά κάνει μια υπέρβαση αυτή τη στιγμή. Ρεάλ κοντά στον γκολ, όχι. Τι όχι, ρε Νίκο, δηλαδή. Πραγματικά δεν υπάρχει φορά που να έχω βγει στον αέρα και να μου έχεις βγάλει το στίχημα που θέλω. Ποτέ. Πώς, τι το έχεις βάλει? Αν σου πω θα στραβώσει ακόμη περισσότερο. Έλα, λέγει, έλα. Έχω βάλει goal. Εντάξει, οκ, πιθανό είναι ακόμα. Και over 2,5 στο άλλο που είναι στο 0-0. Εκεί... Και έχω παίξει και άλλη διάδα με πέναλτι στο Real Ajax. Μακάρι δηλαδή ένα πέναλτι. Τι να κάνεις, τι έχεις παίξει διάδα, τι? Με πέναλτι ο Άγιαξ. Όχι Άγιαξ, γενικά όποιος είναι στο μάτς. Ναι. Και τότε να κερδίσει με ανατροπή. Ναι. Αυτό πρέπει να δίνει καμιά απόδοση στο Θεό, νομίζω. Πού το 9. Έχεις... 9. Α, χαμηλά δίνει. Εντάξει. Χαμηλά δίνει, Νίκο, αλλά είσαι σωστό και το παρακολουθείς, οπότε αντίο. Δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι. Ναι. Για μία ακόμη φορά. Κάτσε, στο 9 απόδοση πόσα έβαλες, κάνα δεκαρικάκι? Δεν σου λέω. Έλα, λέγε μωρέ τώρα. Όχι, δεν θα σου πω. Πάμε στο του ΠΑΟΚ. Πάμε στο του ΠΑΟΚ. Γιατί φοβάσαι να ζητήσουμε δανεικά. Εδώ εσύ μου ζητάνε ακόμα από εκείνο τον κόλ του Βιερίνια. Εκεί είσαι εδώ ο κόλκα στον αέρα ξεκάθαρα. Εντάξει, ενώ νομίζω θα το κρατούσε και δεν θα το έλεγε. Προφανώς. Δεν το έλεγα σε κανέναν. Ναι. Και πήγε ο άλλος και το έπεσε στον αέρα. Και από την προηγούμενη Κυριακή που πληρώθηκα από αυτό, δεν έχω πιάσει τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, μάλιστα. Γι' αυτό να ξέρετε, περνάω κοινωνικό μήνυμα τώρα, προσέξτε. Όταν κερδίζετε ένα στοίχημα, δεν χρειάζεται να μοιράζετε κανένα. Όχι. Νίκο, το πήρε όσο να μπει. Πραγματικά. Τι χάνουνε, τι χάνουνε, δεν στρίβουνε, ρε, άντε διώχτε τον.
Welcome. Τι, πολύ κακή χρονιά στον να περάσει και να μην ξαναγυρίσει. Welcome, Δάκης Λεμονής. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει κάνει τον κύκλο της τώρα, αλλά την έχει πάρει πολύ κατηφόρα. Πολύ. Okay. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν, ο δεν Σολάρι γίνει. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν... Ο Σολάρι δεν σου θυμίζει λίγο τη βρίζα. Ναι. Το μαλλί του κάπως. Όντως, όντως, αλλά πολύ καλύτερη και πιο περιποιημένη επιδερμίδα. Τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή. Κατάλαβες. Το μαλλί κυρίως, το μαλλί κάτι. Το φυσικό του προσώπου του γενικότερα θυμίζει Ζήση, ναι, 100%. Λουκα like, έλα. Ένα λόγο, Μάριος Λαμάς. Μάριος Λαμάς, ένας μίνι μηνυματικός χήμαρος. Ένας μίνι μηνυματικός χήμαρος. Τρομερό, ακούστε το τώρα εδώ πέρα, βάλτο, βάλτο. Μόνο εδώ, πρώτη εδώ, σοκ. Αυτό, αυτό, ναι. Για πάμε στο ΠΑΟΚ. Θα του πω, οκ. Εντάξει, είναι χαλαρές αυτές τις μέρες ακόμα για το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κάτι το συντακτικό προφανώς. Ναι. Βέβαια υπάρχουν αρκετά προβλήματα, είναι η αλήθεια. Δεδομένες είναι οι απουσίες για ακόμα 3 με 4 εβδομάδες του Πέλγα και του Καντουρί. Δεν υπολογίζει το Ζαμπά για την Κυριακή γιατί πήρε την κόκκινη στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Και σήμερα εκτός έμεινε και ο Λιμνιός, που δέχτηκε ένα χτύπημα στο τετρακέφαλο και έχει κάποιες ενοχλήσεις. Και σήμερα προτιμήθηκε να προφυλαχθεί και από αύριο να δούμε αν υπάρχει κάτι. Εκτός και ο Σφιντεύσκι, ο οποίος ήταν άτυχος στην προπόνηση, χτύπησε, αποχώρησε και μένει και αυτός από αύριο να δούμε αν έχει κάποιο τραυματισμό. Οπότε δεν ήταν και πολύ θετική η επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις, δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι δεν θέλει κανένας να σκέφτεται ότι υπάρχει ενδεχόμενο να έχουν και οι δύο ή ένας από τους δύο θέμα. Γιατί πραγματικά πλέον μέσα επιθετικά οι επιλογές για την Κυριακή είναι μετρημένες. Αν δηλαδή ο Λιμνιός είναι καλά, σίγουρα θα ξεκινήσει πάλι αυτό στα δεξιά. Αν ο Σβιντεύσκι είναι καλά, νομίζω ότι στην πορεία του αγώνα σίγουρα θα τον δούμε. Οπότε περιμένουμε από αύριο να επανεκτιμηθεί λίγο η κατάστασή τους και να δούμε αν υπάρχει όντως θέμα ή όχι. Ναι. Κατά τα άλλα, εντάξει, η ομάδα προφανώς από την Πέμπτη και μετά ουσιαστικά θα ξεκινήσει προετοιμασία για το παιχνίδι. Πάει λίγο πιο χαλαρά και σήμερα και αύριο. Και σιγά σιγά από Πέμπτη Παρασκευή δοκιμές που είπαμε δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Και σιγά σιγά να μπούμε και στα του αγώνα. Την Κυριακή 5 και 4. Τα εισιτήρια κυκλοφορούν αύριο, κανονικά και στα εκδοτήρια πλέον, γιατί στα ντέρμπι συνηθίσαμε τελευταία να είναι μόνο διαδικτυακά, πλέον είναι κανονικά και στα εκδοτήρια. Mm-hmm. Υπάρχει ενδιαφέρον, το καταλάβαμε και εμείς στα εισιτήρια που δώσαμε στην εκπομπή και γενικά προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για αυτό το παιχνίδι. Θυμίζουμε, ο Αντρόμητος δεν έχει Κουλούρη και Χατζησαΐα, δεν τους υπολογίζει. Και αν δεν αλλάξει κάτι συνταρακτικά, νομίζω εκτός είναι και ο Άρντα, οπότε έτσι κι αλλιώς, επειδή υπάρχει μια σχετική απόφαση για αυτόν, για αυτό το διάστημα τουλάχιστον, από τον Αντρόμητο, δεν θα είναι ούτε αυτός την Κυριακή στην Τούμπα. Βέβαια, επειδή ο Άρντα είναι, μπορεί να κάνει το ταξίδι μόνος του, να έρθει, να τον δούμε, να χαιρετήσει τον κόσμο, δεν ξέρω. Να επισκεφτεί διάφορα νυχτερινά μαγαζιά της πόλης, τα οποία ετοιμάει. Ναι, είναι ο Άρντα. Ναι. Okay, εγώ πιστεύω θα έρθει, να ξέρεις. Σίγουρα θα έρθει, πιστεύω. Και εγώ είμαι σίγουρη ότι θα έρθει, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει. Και πιστεύω ότι θα έρθει στο γήπεδο αυτό, ότι θα χαιρετάει, θα μιλάει, θα προσπαθεί γενικά λίγο να. 100%. Θα βγαίνει φωτογραφίες και σίγουρα πριν έρθει θα στρώσει το έδαφος, ρε παιδί μου, λίγες μέρες πριν. Με κανένα post, με inbox, γεια σου κόκλα, έρχομαι Θεσσαλονίκη το Σάββατο, θα βρεθούμε ποτάκι. 1000%. Πω, Νικό, κυνηγάς Άμπρο Άρντα. Τι κυνηγάω, όλη Ελλάδα τον κυνηγάω, εγώ τον κυνηγάω. Εμένα, εγώ να ξέρεις, μ' αρέσει η τρέλα του. Μέχρι ένα σημείο, γιατί από ένα σημείο και μετά περνάει την κόκκινη γραμμή. Όχι, όχι, όχι. Είναι υπερβολική πλέον. Και το παρακάνει πλέον. Εντάξει, δεν γίνεται. Κοίτα, επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα για την τρέλα του Άρντα και την αντίστοιχη τρέλα του Ενρίκε, εγώ ας πούμε είμαι με το δεύτερο. Ναι. Που κι αυτός έχει τα θέματα του. Το είδαμε, ας πούμε, και προχθές στο ΆΚΑ, ότι στο γήπεδο πολλές φορές δεν το κοντρολάρει όλο αυτό. Ναι. Αλλά εκείνη η τρέλα είναι η πιο γλυκιά τρέλα. Του Άρντα ξεφεύγει πλέον. Νομίζω και μετά τα τελευταία κιόλας δεν... Ήταν ξεκάθαρο δείγμα ότι το παιδί έχει ταλέντο, έχει ικανότητες, αλλά με το μυαλό που κουβαλάει δεν πρόκειται να κάνει ποτέ το παραπάνω βήμα.
Και πλέον ό,τι είναι... διαχείριση και αν κάνει, ναι. Και πλέον είναι και σε μια ηλικία που έχει δεμορφώσει χαρακτήρα και δεν μπορεί να τα αλλάξει. Να σου πω, κανένα λίγο πιο νέο θα μπορούσε να τα αλλάξει, αλλά τώρα πλέον δύσκολο. Και είναι κρίμα ναι, για αυτόν πρώτο. Είναι ότι δεν μαθαίνει βασικά από αυτά που κάνει, γιατί είχε κάνει πολλά, του είχαν συγχωρήσει όλοι πολλά, αλλά δεν μαθαίνει. Ημίχρονο στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, 0-2 Ρεάλ Μαδρίτης Άγιαξ, 0-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, μπορούσε να το έρθει μου τότε. Δεν τα παίξει ημίχρονο, τα παίξει. Όχι, Νίκο, αλλά πόσα γκολ θα μπουν σε δεύτερη ημίχρονα, δηλαδή. Είναι αγάπη, Ρεάλ είναι, δεν είναι και ο Αστέρας. Μα δεν, το θέμα δεν είναι Ρεάλ, το θέμα είναι το άλλο το μάτς, εντάξει, κάτι θα γίνει εκεί. Τίποτα. Που το έχουμε παίξει over 2,5, το έχουμε παίξει ανατροπή, δηλαδή πρέπει να μπουν γκολ λίγο. Εκεί σκίστο. Η Dortmund ξεκίνησε με επιθετικό σχήμα, τι γίνεται. Η τότε να μείνει άντε. Τότε να μείνει πίσω, πάμε παλικάρια να κρατήσουμε το 3-0. Τέλος πάντων. Τέλος. Και υπάρχει τώρα αργά το απόγευμα, δημοσιοποιήθηκε η λίστα του Forbes για το 2019. Mm-hmm. Και με τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, τέλος πάντων, μέσα στη λίστα είναι και ο Ιβάν Σαββίδης, στην θέση 1511, με περιουσία που υπολογίζεται στο 1,5 δις δολάρια. Από τις πόσες λίγο θέσεις, περίμενε. Πώς? Ναι, τη λίστα με τους πόσους. Δεν ξέρω τώρα τη λίστα του Forbes, πόσους έχει συνολικά. Δεν είναι λίγα, οκ. Okay. Ναι, υπάρχουν τελικά, δολάρια. Υπάρχουν τελικά πλούσιοι, εντάξει, υπάρχουν. Ναι, εντάξει. Κάτι γίνεται. Εντάξει. Να κινείται το χρήμα, αυτό έχει σημασία. Να κινείται το χρήμα. Αυτό έχει σημασία. Νίκο, να γίνονται επενδύσεις, να... Αυτό, αυτό. Να δίνονται δουλειές σε ανθρώπους εδώ στην πόλη. Έτσι. Να ανοίγουν θέσεις εργασίας. Σε τοπικές apps. Να γίνεται δουλειά. να γίνεται δουλειά, Νίκο, στην πόλη, επαναλαμβάνω. Ναι, ναι, ναι. Να ανοίγουν θέσεις, ναι, για τον κόσμο, να δουλεύει. Mm-hmm. Κανονικά, να είναι όλοι ευχαριστημένοι, έτσι, με καλούς μισθούς, mm-hmm, καλοπληρωμένοι, στην mm-hmm ώρα τους, τα πάντα όλα. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία. Ημίχρονο και στο Signal Iduna Park, 0-0. Ευχαριστούμε, Νίκο, μας υποχρέωσες. Έχεις ακόμα 45 λεπτά. Κάτι μπορεί να γίνει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι ναι, ναι, ναι. Πολύ καλή κατάσταση. Τα 10 φράγκα στο διπλό του Άρη την Κυριακή πώς σου φαίνονται? Όχι. Δελαστικά. Να ξέρεις. Πολύ δελαστικά. Καλά, δεν δικό τώρα. Επειδή μια απόδοση είναι ψηλή, δεν είναι ανάγκη πάμε να κυνηγήσουμε το πράγμα. Βάσει της εικόνας των δύο ομάδων είναι δελαστικό. Αυτή τη δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Πιστεύεις δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει? Ναι, πιστεύω θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Ναι, ναι. Δύσκολα μεν, uh-huh, αλλά πιστεύω θα κερδίσει. Θα κερδίσει, πιστεύεις, μάλιστα. Ο Τιγκινί είναι εκτός, εσύ είναι εκτός. Είναι εκτός ο Τιγκινί, ναι. Είναι κακό αυτό. Και πάει η UNES μπροστά. UNES, κοίτα, νωρίς είναι ακόμα, δεν έχει δείξει κάτι, αλλά πιθανό είναι να πάει το UNES μπροστά και ο Τόνσο, αν προλάβει, που είναι πιθανό να προλάβει, να παίξει από πίσω. Ο Τόνσο δεν θα παίξει ποτέ. Ο Τόνσο έχει ένα θέμα, τα έχει στη γάμπα όλο αυτό το διάστημα. Ήρθε με πρόβλημα και έπαθε υποτροπή. Είχε με πρόβλημα από την Τρίπολη, είχε ένα θεματάκι στη γάμπα, αυτός ο Τρίπολη. Το είχε ξεπεράσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Απλά στον Άρη βιάστηκαν λίγο να το βάλουν στην ομάδα με τη Λιβαδιά, όπου εκεί επιδεινώθηκε η κατάσταση του. Ναι, έπαθε μια ψηλή υποτροπούλα. Εντάξει, το άρχισε να γίνονται πιο έντονες ενοχλήσεις. Προφυλάχθηκε λίγο τα τελευταία παιχνίδια. Είναι πιθανό με τον Ολυμπιακό να επιστρέψει. Έχει παίξει 7, δεν έχει παίξει και ποτέ. Έχει παίξει σε 3 μέχρι στιγμής. Από τα 8. Που έχω και δώσει άρεση όσο είναι στη Θεσσαλονίκη αυτός. Ωραία, ας παίξει την Κυριακή και θα σκεφτούμε την απόδοση 10 του Άρη. Τι ώρα είναι το μάτι, 7.30 να φάω. 7.30, ναι. Α, μετά την Τούμπα. Ωραία. 10 φράγκα τώρα από μένα πάλι. Εντάξει, Νικό, απλά, εντάξει. Βάλε 10 ευρώ. 10 ευρουλάκια. Τι, και άμα τα χάσεις 10 ευρώ έχασες. Τι έγινε? Και άμα τα χάσεις 10 ευρώ έχασες. Εντάξει, ναι, είναι ένα δεκάρι κοράκι τώρα. 10 βάζεις 100 θα πάρεις. Δεν νομίζω. Δεν θα το βάλω δηλαδή. Εγώ θα το βάλω. Όχι. Εγώ θα βάλω 10 ευρώ. Αλήθεια. Uh-huh. 10 ευρώ. Εντάξει. 10 ευρώ στην πλοκά. Μα τα χάσω, τα χάσα. Τι, 10 ευρώ, τι είναι. Α, εντάξει. Μην είσαι σπάταλος, Νίκο. Πρέπει να κρατάμε λεφτά σε αυτή τη ζωή. Γιατί τα κάνουμε. Καλά, εσύ κάθε φορά μου το λες αυτό. Όπως λέει και ο Καβαδίας τώρα σε μια συμπαρέμβαση του Ιχολύπτη, είναι μια στήλη της εκπομπής, λέει θα ανοίξουν δουλειές με το Σαββίδι, λέει τώρα, λέει θα βγάλουμε πολλά, λέει, εντάξει. Άρα 10 ευρώ λέει δεν είναι και τίποτα.
Βρε, 10 ευρώ δεν είναι τίποτα, αλλά συνήθως εσύ με κράζει για τα λεφτά, όχι εγώ. Εγώ σε κράζω, άκουσα με λίγο. Άκουσα με λίγο, επειδή για τον κόσμο που δεν ξέρει, παιδί μου, τόσα χρόνια έχουμε αναπτύξει μια αρκετά φιλική σχέση εγώ και εσύ, εντάξει. Σε έχω, ναι, παιδί μου, κάτι σαν τη μικρή μου αδελφή. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, με τις κόντρες μας, με το ένα με το άλλο. Ναι, εσύ σπαταλάς λεφτά χωρίς, για πράγματα που δεν χρειάζεσαι. Έχεις αυτό το κακό. Χρειάζομαι. Τα παπούτσια χρειάζονται πάντα. Πόσα παπούτσια, αγάπη, έχεις μαζέψει 48 ζευγάρια. Για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται, μια φορά είχαμε περάσει με την αγάπη μια φάση όπου τη είπα: όταν πηγαίνει στα μαγαζιά, θα με παίρνει τηλέφωνο για να σε αποτρέψω από το να αγοράσει κάτι. Το έκανα. Ναι, και στο τέλος δεν πέτυχε όμως. Δεν πέτυχε όμως. Με το που το κλείναμε, έμπαινα. Είσαι γυναίκα και έχει μέσα σου αυτό το ιό του καταναλωτισμού. Δεν μπορεί. Θες να ψωνίζει όλη την ώρα. Το αποδέχομαι. Ναι, το αποδέχομαι. Λεφτά πιάνει, τσάντα γίνεται. Λεφτά πιάνει, παπούτσια γίνεται. Είναι μια αλήθεια. Ναι. Είναι μια αλήθεια. Στην Αθήνα που πήγες, ψώνησες. Αυτό το Σαββατοκύριακο και το προηγούμενο. Αυτό που μας πέρασε. Όχι, δεν πρόλαβα να ψωνίσω. Δεν πρόλαβα να ψωνίσω, αγάπη. Όταν πηγαίνουμε σε ταξίδια, Νίκο, δεν υπάρχει χρόνος για ψώνια. Ναι. Δεν υπάρχει. Ναι. Όχι. Πήγες και αυθημερό, νομίζω, πώς πήγες. Ναι, ήταν επαγγελματικός καθαρά λόγος για το παιχνίδι και για το βράδυ. Και το βράδυ προλάβα το τελευταίο αεροπλάνο, δηλαδή. Μάλιστα, με Σταύρο Κόλγα εκεί πέρα, ναι. 11 η ώρα με πτήση, κανονικά, όλα καλά. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, αγάπη. Ωραία. Αυτά με τον Λουτσέσκου, τι έγινε με την. Την Πέμπτη είναι η κλήση απολογία. Άνα, γεια σου. Όλα δείχνουν ότι με υπόμνημα θα γίνει η απολογία και θα δούμε αν όντως θα υπάρχει μεγαλύτερο χρηματικό πρόστιμο σε σχέση με την προηγούμενη φορά και αν τιμωρηθεί βέβαια. Την επόμενη φορά, αν ξαναγίνει κάτι ανάλογο, υπάρχει το μείον ένα για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μείον ένα. Δεν είναι και πολύ, αλλά... Εντάξει, κοίτα, νομίζω ότι όσο πάει τώρα, 7 παιχνίδια είναι, θα υπάρχει μια προσοχή. Γιατί έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει μια ευαισθησία για τον Τσέσκου, γενικά. Ναι. Δηλαδή, αν πει κάτι ο Σάββας Θεοδωρίδης και βγει την άλλη μέρα και το πει ακριβώς το ίδιο ο Λουτσέσκου, πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου θα το καλέσουν και τον Σάββα Θεοδωρίδη όχι, ας πούμε. Οπότε, ή μπορεί να κάνει αυτό που έλεγε ο Σταύρος Κόλκας το πρωί, να το γυρίσει αλλιώς και να λέει, ας πούμε, ότι γιατί μας έπαιξαν έτσι οι διαιτητές, έπρεπε να δώσουν πέναλτι στον αντίπαλο και όλα αυτά, να το δούμε λίγο αλλιώς. Εγώ λέω... Ή και... να πει, ξέρω εγώ, ότι δεν αξίζαμε να κερδίσουμε. Να το πιάσει λίγο κυριγύρι και να το πει, κουτς, 7 αγωνιστικές μείνανε, εντάξει. Κάλωμα. Γενικότερα. Κι άλλος φίλος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει τι είναι 10 ευρώ για κάποιο αφού ο Σαββίδης πληρώνει. Μάλιστα. Σωστό. Ο Σαββίδης πληρώνει ή άλλος έχει εμάς. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν. Ωραία. Είναι η μη σημαντική λεπτομέρεια. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να σε ευχαριστήσουμε. Δεν έχω, Νίκο, αυτά. Ωραία. Εντάξει. Περισσότερα αύριο. Έφαγα αρκετό χρόνο, θεωρώ. 12-2, πάω 24. Έτσι, Νίκο. Μόνο εδώ, πρώτη εδώ, αποκαλύψεις κλπ. Μόνο εδώ. Θα μιλήσει και ο Βεσδάρας πάλι. Δεν το ξεχνάς αυτό. Αυτά πρέπει να τα κόψουμε και να τα έχουμε κρατημένα. Έχει κοπεί και έχει κρατηθεί, να ξέρεις. Να ανεβεί όμως και στο YouTube του Λίμπερ. Αυτά είναι τα bloopers των εκπομπών. Ανέβηκε. Ναι. Υπάρχει τεχνικό. Θα μπορώ να τα ακούσω τότε. Ωραία. Έγινε, αγάπη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά την αγάπη Γαβριλίδου και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Χαλάρα σχετικά τα πράγματα. Εντάξει. Έχει ακόμα μέρες για το παιχνίδι. Την Κυριακή είναι το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο γήπεδο της Τούμπας. Μάτς που απασχολεί τον Άρη λόγω του Ατρομήτου, τον οποίο οι κεντρινόμαυροι θέλουν να πλησιάσουν, έχοντας βέβαια δύσκολο έργο απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτά τα 10 φράγκα Βασίλη Καβαδία είναι αρκετά ελκυστικά. Και άμα δεν το πήρε, το θάξε, φίλε, δεν το πήρε. Άμα το πάρει όμως, 10 ευρώ. Μια κατοστάρου, φίλε. Και ας σου κάτσε, τι, 100 ευρώ τη βγαίνει έξω, θα βρει στον δρόμο, 100 ευρώ. Αυτά γινόταν άλλες εποχές. Παλιά. Με το Πασόκ. Που τρώγανε όλοι μερικά κουτάλια. Εντάξει. Και τώρα το λιδωρούνε και λέγανε το Πασόκ και το εγκατάλειπε. Το Πασόκ όμως έπεφτα τα χιλιάρικα. Χιλιάρικα, φίλε. Εγώ καταλαβαίνω πλέον ότι είμαι σε φάση, επειδή μου μεγαλώνω, όταν μιλάω, ας πούμε, με άτομα 20, 21, 22, που δεν έχουν προλάβει τη δραχμή πάρα πολύ. Δηλαδή, τους γεννηθέντες 97-98, εκεί πέρα, 90, από το 96 και μετά, και γύρω στο 97-98, που δεν έχουν προλάβει να πιάσουν δραχμή και να κάνουν κάποια συναλλαγή με τη δραχμή. Η αξία, δηλαδή, που είχε το 500, ρε φίλε, που έπαιρνε στα χέρια, στο χιλιάρικο.
το πεντοχίλιαρο. Που έπαιρνε ένα πεντοχίλιαρο, έβγαινε από το σπίτι με το πεντοχίλιαρο και νιώθε δύναμη. Εκεί ήταν, φίλε, η ουσία, στο πεντοχίλιαρο. Αλλά. Μπήκαμε στο. Γιατί εγώ ακόμα δεν ξέρω τώρα αν το κάνουν κι άλλο κόσμο. Μπορεί να έχουν περάσει πόσα χρόνια που μπήκαμε στο ευρώ, 2002. Που είχε πάει ο Σιμίτη στο ATM. Γενάρη 2002 ήταν. Που είχα πάει τα Χριστούγεννα εγώ από τα κάλαντα και μα δίνανε και δραχμές και ευρώ. Και παίρναμε τα ευρώ από την τράπεζα και είναι τα σακουλάκια. Και ακόμα εγώ σκέφτομαι σε δραχμές. Δηλαδή λέω, ας πούμε, το τάδε ποσό είναι τόσες δραχμές. Και μου λένε, ας πούμε, άτομα τα οποία είναι πιο. Λοιπόν, φτάσαμε 11, θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μόλις γυρίσουμε θα έχουμε τον Νίκο το Μοσχοβίτη, αν έχει τελειώσει και ξεμπερδέψει και με τις υποχρεώσεις του. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ ΠΑΟΚ, θα δώσουμε Φεράρι. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο 107,4. Μπαλαντέρ, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο και όλοι εσείς εδώ πέρα στη μεγάλη παρέα του Λίμπερο, τι ωραία που τα λέει. Λοιπόν, FM γεννώντα μηνύματά στο 545-26, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Μοσχοβίτη. Ξεκίνησαν τα δεύτερα ημίχρονα στο Champions League. Στο Σαντιάγκο Μπερναβέου παραμένει το Real Ajax 0-2, όπως έχει διαμορφωθεί το σκορ μέχρι από πολύ νωρίς στο παιχνίδι, με τους Ολλανδούς να παγώνουν την Real. 0-1 η Tottenham. Με το ξεκίνημα του αγώνα του δευτέρου ημιχρόνου στο Signal Iduna Park. Για την αγάπη που το έπαιξε ο over 2,5 είναι καλό. Για την Dortmund νομίζω ότι σημαίνει αντίο από τη συνέχεια της διοργάνωσης, γιατί θέλει πλέον 3-4-5 γκολ θέλει η Dortmund για να περάσει στην επόμενη φάση. 5-1 δύσκολα έως απίθανα να γίνει. Η Real έχει ακόμα ελπίδες. Σε πρώτη φάση να πετύχει ένα γκολ για να πιάσει σκορ παράτασης και αν μπορέσει επιτύχει και ένα δεύτερο να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στους 8 του Champions League. Πάρε το συνάδελφο σιγά σιγά. Συνάδελφε, πάρε τον κύριο Μοσχοβίτη σιγά σιγά. Αυτόν μιλάς. Α, λοιπόν, για να έχουμε και τα του ΠΑΟΚ. Όση ώρα παρακολουθούμε και τα παιχνίδια πέντε εξέλιξη για τον μπάσκετμπολ. Για τον Basketball Champions League, για το ποδοσφαιρικό Champions League. Είμαστε λίγο στα χαμένα σήμερα, γενικότερα, να ξέρετε. Λοιπόν, μηνυματάκια δεν βλέπω να έχουμε μέχρι στιγμής για την δεύτερη ώρα. Θα πούμε μετά και για τον Άρη, φίλε Χρήστο. Ναι, θα αναφέρουμε τι γίνεται και στον Άρη, που και εκεί υπάρχει φυσικά ηρεμία μετά και από την νίκη επί της ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο. Αλλά για την ώρα θα μιλήσουμε για μπάσκετ, γιατί είχαμε παιχνίδι σήμερα και αυτό βρίσκεται στην επικαιρότητα. Τον έχουμε? Ωραία. Έλα ρε Τάκη. Έλα ρε Πίπι. Έλα ρε Πίπι. Τι γίνεται? Γύρισες πώς θα λέμε? Σπύρο. Όχι, λέει Πίπι Σπύρος. Τι? Ναι, ναι. Πίπις. Πίπα. Τι να κάνουμε ρε φίλοι, υπάρχουν και αυτό στον αθλητισμό. Έτσι είναι. Σε άκουγα. Από τις μαθαίνεις και τα γνωστά. Σε άκουγα σήμερα. Το άνοιξα επειδή ήμουν στο δρόμο. Εκεί στο 11.30 μόλις τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο, βαρύ, σκεπτικό, προβληματισμένο. Ναι, ναι. Προβληματισμένο είναι η αλήθεια, λέω, το φιλαράκι μου, λέω, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και πώς να είναι βέβαια αυτό το 11.30. Είχε, και άγω, έχει κόσμο κιόλας. Είχε πάει και 4.28. Α, είχε και άλλο ψωμί νωρίτερα, ναι. Είχε ναι, κόσμο ναι. Από ό,τι άκουγα, από τον πολύ καλό ήχο που είχε η σημερινή μετάδοση στο Λίμπερο 107,4, έτσι. Βέβαια, φίλε, βέβαια, φίλε. Λες και είσαι μέσα στο γήπεδο. Αυτό ακριβώς, βλέπετε τι κάνουμε εμείς για εσάς. Έτσι είναι. Πρώτα έτσι εδώ. Έχει κάνει κάπου αλλού, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Από το Μαρμαρά, ας πούμε. Γενικά, ρε παιδί μου. Όπως είπε και ένας συμπατριώτης μου, possible. Είναι possible. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Ναι. Ναι. Είχε 4.000. Ναι, παραπάνω, είχε. 5.000 κόσμο είχε σήμερα. Ναι. Είχε. Άρα θα ήμουν, είχε κόσμο. Θα ήμουν πολύ σκληρός συγκριτική μου αν έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ ίσως και να ξενέρωσε τον κόσμο μετά από καιρό ήρθε μαζικά στο γήπεδο. Ένα ξενέρωσε τον κόσμο. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από τα δάχτυλά μας. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ στην περίοδο της ΑΕΚ πλέον. Η ομάδα που ξεκίνησε το καλοκαίρι, εκείνο το ρόστερ, ναι. Μπορεί να ήταν πιο κοντά. Πλέον είναι μακριά. Δηλαδή, το κατάλαβε σήμερα με τον καλύτερο τρόπο.
Ναι. Εντάξει, και η ΑΕΚ στο Champions League, επειδή το έχει στόχο, δεν είναι όπως το πρωτάθλημα που πολλές φορές μπορεί να είναι και λίγο τρεις αλλού και δύο χορεύουν. Ναι. Έτσι, γιατί γενικότερα στο κομμάτι της νοοτροπίας η ΑΕΚ έχει ένα ζήτημα. Αλλά το Champions League που είναι και το, πώς το λένε, παιδί, η βιτρίνα για τους περισσότερους παίκτες και το έχει και στόχο, δεν είναι τυχαίο ότι στον όμιλο που είχε την Μπάμπερ, που είχε την Χάπορ του Σαλίμ, είχε 12-2. Και δίνει κίνητρο στους ξένους κυρίως στις ομάδες. Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Γι' αυτό σου λέω και για τη βιτρίνα. Εντάξει, είναι καλύτερη και νομίζω ότι σήμερα φάνηκε στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Ναι. Έτσι. Με μια διαφορά πάντως, γιατί ο ΠΑΟΚ το μάζεψε από ό,τι είδα στο τελευταίο δεκάλεπτο, που κρατάει πολύ υπαρκτές ελπίδες για την ομάδα του Παθεδόρου. Πολύ υπαρκτές. Εντάξει, οκ, υπαρκτές κρατάει. Είναι μια πόντιρα, Νίκο. Εντάξει, τώρα να πεις πέσει στο ΑΚΑ. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει με τη λογική ότι χάνει στο πρώτο ημίχρονο 9 πόντους. Αυτή πρέπει να είναι η λογική του στο επόμενο παιχνίδι. Ναι. Έτσι. Γιατί είναι πολύ ιδιαίτεροι αυτοί οι αγώνες που παίζει ρόλο η διαφορά πόντων, που δεν είναι δηλαδή στις δύο νίκες για παράδειγμα. Οπότε θα πρέπει να πάμε με αυτή τη λογική στο δεύτερο μάτς, την άλλη Τετάρτη, και να διεκδικήσει μετά εκεί ό,τι μπορεί. Για μένα μπορεί να διεκδικήσει. Μπορεί, ακόμα και έτσι. Αλλά αν πας πάλι μέσα στο ΆΚΑ και αφήνεις την ΑΕΚ που κάνει δύο πράγματα πολύ καλά, όπως έκανε σήμερα, δηλαδή επιθετικό rebound και να τρέξει, ναι. Η ΑΕΚ σήμερα πήρε 20 πόντους επιθετικό rebound και 19 από βιασμό. Ήταν τα δύο πράγματα που δεν έπρεπε να της επιτρέψει να κάνει. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι το επίπεδο της είναι πιο ψηλά και το κάνει κάποιες φορές γιατί είναι και καλύτερη, έτσι. Οι παίχτες πηδάνε πιο ψηλά, είναι πιο δυνατοί, είναι πιο γρήγοροι, το δέχομαι και το καταλαβαίνω, αλλά φάε 10 πόντους σε 10 rebound και 10 από συνδυασμό. Ναι. Δηλαδή περιόρισε το όσο μπορείς, στο μέτρο του δυνατού. Έτσι. Νομίζω ότι αυτή ήταν η ΑΕΚ έκανε το παιχνίδι της σήμερα. Της το επέτρεψε και ο ΠΑΟΚ και το έκανε γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν έχει Σανδρός, δεν έχει Χάντερ, δεν έχει τέτοιου επιπέδου παίχτες. Έτσι. Δηλαδή ο Σάντρος αυτή τη στιγμή να μείνει ελεύθερος, νομίζω ότι βρίσκει εύκολα ένα συμβόλαιο σε ομάδα Ευρωλίγκα. Ο Χάντερ το ίδιο. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Και μέσα σε όλα αυτά βάλε και το ότι Γκος και Χάντερ ήταν σε πολύ κακή μέρα. Το συν 9, το μείον 9 μάλλον, είναι και λίγο μπασκετικό θαύμα. Έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ πήρε 18 πόντους από τον Κόνιαρη και 15 από τον Τέπιτς, που πάλευαν και για τους άλλους δύο, που έχουν συγκεκριμένους έτσι ρόλους και είναι πολύ πολύ σημαντικοί επιθετικά. Εντάξει. Τώρα τι να σου πω, γιατί ρεβάνς, για μένα πλέον οι πιθανότητες είναι 90-10 με αυτό το συν 9. Αλλά και η ΑΕΚ πέρσι είχε χάσει με 9 πόντους, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο παιχνίδι, 10. Και με τρίποντα στο τέλος πέρασε με 11 από τους 16 και πήγε στο πρώτο, το πήρε. Υπάρχει γι' αυτό. Έτσι. Σου λέω, η λογική είναι και πρέπει να είναι ότι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει. Okay, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, δεν ήταν όπως έπρεπε σε αυτό το παιχνίδι. Δίκαια η ΑΕΚ πήρε την νίκη, έτσι, δηλαδή, okay, μπορεί να πήρε και δύο στρίγματα παραπάνω. Ναι. Μπορεί ο τρόπος αντιμετώπισης της μίας άμυνας και της άλλης ήταν διαφορετικός. Okay, συμφωνώ, αλλά σε γενικές γραμμές η ΑΕΚ ήταν καλύτερη. Έτσι. Πιο έτοιμη, πιο διαβασμένη. Πιο δυνατή, με μεγαλύτερη ενέργεια, ίσως και με μεγαλύτερη διάθεση, με περισσότερες επιλογές, όχι και τόσο. Γιατί και ζορίζεται λίγο με κάποια προβλήματα τραυματισμού που έχει, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν καλύτερη. Ναι. Μιλάμε για ένα μάτς μετά. Σου έχω πει πολλές φορές στη λογική μου, όταν μιλάμε για ένα μάτς, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Αν η σειρά αυτή είχε τρία παιχνίδια, δηλαδή να πήγαινε στις δύο νίκες, νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά θαύμα για τον ΠΑΟΚ να περάσει. Πλέον θα πάει να κάνει ένα μάτς. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει να κάνει ένα μάτς, να είναι πολύ συγκεντρωμένος, να καθαρίζει τα rebound του, να του μπαίνουν για κάποια shoot και να διεκδικεί την πρόκριση στο τέλος. Δεν είναι απαγορευτική η διαφορά. Παραμένει πολύ μεγάλο το βάζουμε της ΑΕΦ, αλλά δεν είναι απαγορευτική η διαφορά για την άλλη Τετάρτη. Που θα είμαστε εκεί, Νίκο. Θα είσαι την άλλη Τετάρτη, φιλαράκι μου, όχι τρίτη. Ρε φίλε, εμείς δεν φύγαμε ποτέ, ρε φίλε. Θα πας, τι ώρα το μάτς, 9.30 είναι? Νομίζω 7.30. Κάτσε ρε Νίκο, τι 7.30 τώρα, δηλαδή περίμενε. Εντάξει ρε φίλε, φαίνεται πρωί πίσω θα είμαστε, εντάξει, σαν να μην έγινε τίποτα. Α, τα έχεις κλείσει ήδη τα εισιτήρια? Όχι, όχι, δεν έχω κλείσει εισιτήρια. Τίποτα δεν έχω κλείσει. Θα λείψει από μία. Αλλά από επειδή μία υπάρχει καταδρομικό αυτοκίνητο, θα είμαστε εκεί. Με αυτοκίνητο θα πάτε? Καταδρομικά ρε φίλε, Δετάρτη πρωί.
Πάλι με τον Καπράλο θα πας. Προημιτελικά, ρε φίλε. Προημιτελικά, πώς το λένε. Πρόκειται στα προημιτελικά ευρωπαϊκού. Θα πάτε, θα δουλέψετε δηλαδή αυτοκίνητο και θα γυρίσετε πάλι με αυτοκίνητο. Ναι, ρε φίλε. Μάλιστα. Αν όλα πάνε καλά. Εντάξει, υπάρχει και το αεροπλάνο, ρε Νίκο, αλλά οκ. Okay. 7,5 είναι, ναι. Υπάρχει, σου λέω, καταδρομικό, ρε φίλε. Υπάρχει καταδρομικό αυτοκίνητο το οποίο ήταν κανονισμένο ό,τι και να γινόταν σε αυτό το πράγμα. Κάποιοι λακίζουν, κάποιοι λακίζουν. Εντάξει. Ναι. Κάποιοι άλλοι είναι εκεί. Εγώ ελπίζω ότι θα είναι την ώρα τη εκπομπή στο ματς. Εκεί πήγαινε περισσότερο. Και... τώρα το 7,5 το βάζουμε λίγο ερωτηματικό, αλλά νομίζω ότι είναι 7,5. 7,5 είναι, το βλέπω εγώ τώρα στο site του, ναι, του Basketball, ναι, ναι, Champions League. Άρα εντάξει, πρέπει να φύγετε, ναι, νομίζω 9 η ώρα το αργότερο από τη Θεσσαλονίκη. Τι αγχώνεσαι, ρε φίλε, θα φύγουμε εκεί πέρα, πάμε στην Αθήνα να φύγουμε το καφέ μας. Θα πάμε μετά. Να κάπου. 78-85, 3-2-1, ποιος, γκο, 78-88 και πάω κλείνει στα προημιτελικά. Κάτω τρίποντο του Πέτσα, έδωσε το λίγο ο Παδογιάννης. Ναι. 3-2-1 στο Γιάκοβιτς και τέλος, έτσι το είχε πει. Με το τρίποντο στο σεφ. Θεωρείς... το Γιάκοβιτς και τέλος ο Πάκος είναι τελικούς. Θεωρείς ότι ενδεχόμενος αποκλεισμός του Πάκου, ο οποίος είναι αρκετά πιθανός πλέον, έτσι όπως μας τα λες και εσύ, ναι, ίσως να αλλάξει και τα δεδομένα όσον αφορά κάποιους ξένους λόγω και της κατάστασης φέτος στον ΠΑΟΚ, ή η βοήθεια πλέον Σαββίδη θα διατηρήσει λίγο μια σταθερότητα μέχρι το φινάλε της σεζόν? Κοίταξε, ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Η κατάσταση είναι λίγο ιδιαίτερη με τη λογική πια. Μέχρι πριν περίπου ένα μήνα, το μεγάλο κίνητρο όλων ήταν ο τελικός. ΠΑΟΚ πήγε, τα έδωσε όλα. Προσπάθησε, έφτασε κοντά, τον άγγιξε τον τίτλο, δεν τον πήρε. Ακολούθησε ότι ακολούθησε μετά τον τελικό. Και τώρα η δεύτερη μεγάλη πρόκληση σεζόν είναι αυτά τα παιχνίδια αρχικά με την ΑΕΚ. Αν καταφέρει να περάσει, τα επόμενα παιχνίδια ξέρω εγώ. Αν αποκλειστεί τώρα, μετά μείνει μόνο το πρωτάθλημα. Ναι. Το να βρεις κίνητρο εκεί με όσα γίνονται γύρω από την ομάδα. Mm-hmm. Και με όσα προηγήθηκαν στο αγωνιστικό, δηλαδή. Το έφτασες μέχρι τον τελικό του κυπέλου με τον Παναθηναϊκό, έχανες 19 πόντους, το γύρισες, πέρασες μπροστά, πήγες να το πάρεις, στο τέλος δεν το πήρες. Ξέρω εγώ, και αν δεν καταφέρεις να περάσεις και την ΑΕΚ, με όποιο τρόπο και αν είναι αυτός, το να ξαναβρεις κίνητρο είναι λίγο ζόρι. Έτσι. Απλά... 0-3, ο Άγιαξ, ο Σαντιάγκο Μπερναμπέου στο 62. Πώς δεν το έπαιξα. Η κηδεία είναι αυτή. Μάλιστα. Ναι. Το εξήγησε σήμερα από Παπαθεοδόρου με πολύ σωστό τρόπο. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ διαρκώς να ξεπερνάει τα προβλήματά του. Δεν γίνεται. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα τα βρει μπροστά του. Εγώ πιστεύω ότι το μπάσκετ είναι το πιο δίκαιο ομαδικό άθλημα στον κόσμο. Το πιο δίκαιο. Μαζί με το βόλεϊ. Ναι. Εκεί δηλαδή που 9,5 στις 10 φορές ο καλύτερος κερδίζει. Έτσι. Δηλαδή το ότι ο ΠΑΟΚ εδώ και τόσο καιρό έχει διάφορα θέματα. Και αν στα πες τα θέματα ότι με την παρέμβαση στην οικογένεια Σαββίδη τέλος πάντων δόθηκε μια λύση και όλα αυτά. Όταν έχει ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ Τρίτη και ουσιαστικά 15 μέρες δεν κάνει προπόνηση, λείπουνε παίχτες, οι μισοί σκέφτονται αν θα γυρίσουν. Τέλος πάντων δεν υπάρχει μια νορμάλ κατάσταση προετοιμασίας, δεν μπορεί να μην το βρει μπροστά του. Δεν γίνεται να μην το βρει μπροστά του. Ναι. Όταν αντιμετωπίζει μια ομάδα πολύ καλή επίπεδο όπως είναι η ΑΕΚ. Όταν αντιμετωπίζει μια ομάδα όπως Παναθηναϊκός. Όταν αντιμετωπίζει το Χολαρδό στο Παλατάκι, από εδώ από εκεί δεν μπορεί να την κάνει. Όταν αντιμετωπίζει την Κίνη, που έχει να παίξει το Σάββατο, που η Κίνη παίζει τελικό ουσιαστικά, για να μείνει στην κατηγορία, μπορεί η Κουτσάστρα να τη βρει την άκρη του. Αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή είναι δύσκολο. Πολύ. Πολύ. Γιατί, οκ, okay, ναι, μεν υπάρχει οικονομική στήριξη της οικογένειας Σαββίδη. Πολύ ωραία. Ναι, μεν. Βρέθηκε εκεί μια λύση σε πρώτη φάση. Μην νομίζει κανένας ότι η οικογένεια Σαββίδη και τα πλήρωσε όλα. Ναι. Και δεν το λέω αυτό για να μεθώ την οικογένεια Σαββίδη, ούτε τον Ιβάν, ούτε τον Γιώργο Σαββίδη. Ναι. Το λέω ότι έδωσε μια οικονομική βοήθεια. Δηλαδή, πληρώθηκε η ομάδα κάποια χρήματα. Δεν πληρώθηκε όλα τα χρήματα. Οι προπονήσεις που έχουν χαθεί δεν αναπληρώνονται από τα χρήματα. Έτσι. Δεν γίνεται. Όταν μια ομάδα έχει μια εβδομάδα άδεια μετά από συνεχόμενα παιχνίδια, επιστρέφουν οι μισοί, οι άλλοι μισοί είναι στις εθνικές, γυρνάνε πιο αργά, κάποιοι είναι τραυματίες, κάνουν μια προπόνηση την Παρασκευή, μισή προπόνηση την Κυριακή και άλλη μια την Δευτέρα για να παίξουν το Σάββατο με τον Χλαρό και την Τρίτη με την ΑΕΚ. Τι γίνεται με τον μπροστά της ομάδα? Δεν γίνεται. Και επίσης δεν γίνεται διαρκώς αυτή η ομάδα να αφήνει πίσω της όλα τα θέματα που μπορεί να βγαίνουν, έτσι, και να παίζει πάνω από το ταβάνι ουσιαστικά σε όλα τα μεγάλα μάτς. Δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο.
Άντε, να μην πω ότι δεν γίνεται, είναι πολύ δύσκολο. Mm. Δηλαδή, ο Πάοκ σήμερα δεν είχε τον Τζόουνς, εντάξει. Έπρεπε ο Τέπης να τα κάνει όλα. Δεν γίνεται, ο άλλος έχει τον Σαντρός. Έχει τον Γκρίφιν, έχει τον Ματσιούλης, έχει τον Σάκοτα. Τι να πρωτοκάνει ο Τέπης. Που το παιδί και αυτό παίζει... Και αυτός δεν παίζει πάνω από το ταβάνι. Έτσι. Και ο Τέπης δεν έχει κυλιά Παπαγεωργίου. Πολύ βασικό. Ούτε ο Σαντρός δεν έχει. Είναι λαθασμένο το ρεπορτάζ. Είναι ψέμα. Είναι λάθος το ρεπορτάζ. Είναι fake news. Έκανες μέχρι και εκεί απλώνεις τα πλοκάμια σου, φίλε. Τα ρεπορταζιακά πλοκάμια σου. Fake news. Fake news είναι. Είναι το ρεπορτάζ μου αναφέρει ότι η Λιάννα κάνει personal training με τον, μαζί με μια φίλη της. Με τον γυμναστή της ΑΕΚ και εξού η παρουσία της στο γυμναστήριο. Άρα είναι ακόμα με τον... Πρώτη εδώ, αποκλειστικό. Αυτό με... το, τη στιγμή δίνουμε αποκλειστικό. Ναι, ναι, να το κόψεις λίγο, Βασίλη, αυτό και να το έχουμε ηχητικό, έτσι. Ακριβώς. Μετά από εκείνο με τον κύριο Βάρα, είναι νομίζω... Μη μου το κουράσει πολύ σήμερα, γιατί είχαμε και πολλές συζητήσεις πριν να βγούμε στον αέρα. Καταλαβαίνεις, σήμερα πρέπει να είναι βαρέα και αφηγηνά το πρόγραμμά του. Δηλαδή, η Λιάννα είναι ακόμα με τον λιώμα, θα με λιώμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως, αυτό το ρεπορτάζ για τον... Σαντρός και την Ηλιάνα δεν επιβεβαιώνεται από το δικό μου ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, όση ώρα μιλάμε, ο διαιτητής του Μπερναμπέου τσεκάρει το VAR για το αν θα μετρήσει ή όχι τον γκολ του Άγιαξ. Γιατί πρέπει, το τσεκάρει, ρε φίλε. Πρέπει νωρίτερα, το δίνει τελικά γκολ, γιατί νωρίτερα η μπάλα πήγε να βγει πλάγιο και την κράτησε παίχτης του Άγιαξ εντός για να μπει τον γκολ στη συνέχεια της φάσης. Και φαίνεται ή να έχει βγει η μπάλα στην αρχή ή να την έχει κρατήσει αυτός με το χέρι εντός. Το γκολ μετράει πάντως, 0-3 ο Άγιαξ, βρώμα πλέον η Ρεάλ, γιατί έχει 25 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις για να βάλει 3 γκολ και να πάρει σκορ πρόκρισης. 0-1 παραμένει το άλλο παιχνίδι, αν δεν πως είχαμε κανένα γκολ. 0-1 τον Ντόρτμουντ Τότεναμ στο Signal Iduna Park, μάλιστα. Ωραία, συνάδελφε. Άρα δεν έχεις... Αυτά σε γενικές γραμμές, καλέ φίλε και συνάδελφε. Ωραία, ωραία. Τώρα κάτι άλλο δεν προκύπτει. Θετική η παρουσία του κόσμου. Ήταν και ο Γιώργος Θαβίδης, είδα και ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Και έστωλα στην ομάδα που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. Και αρκετοί παίκτες του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Γενικότερα μια ωραία ατμόσφαιρα, ωραία εικόνα. Γενικά και ήταν ωραία και ατμόσφαιρα. Δηλαδή, μόνο το αποτέλεσμα. Ποτέ από τα πλαίσια. Είδαμε τον μπάσκετ, είναι δίκαιο, φίλε. Δικαιότατο. Και μπράβο σου, φοράς παντελόνια, συνάδελφε, που το αναγνωρίζεις και το παραδείχεις. Ποιο? Αυτό για τον μπάσκετ, ρε φίλε, και την ανωτερότητα της ΑΕΚ και κουλουπού, κουλουπού. Τι να λέμε, αφού είναι καλύτερη, τι να λέμε. Επειδή στο ποδόσφαιρο λέτε άλλα γι' αυτό. Ωραία. Το ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο σε βάθος χρόνου. Α. Πολύ. Πολύ δίκαιο. Μάλιστα. Εντάξει, θα τα πούμε, φίλε, εδώ πέρα, αύριο εδώ θα στο βράδυ. Θα τα, ναι, πούμε, φίλε μου. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Σα αφήνω να απολαύσει τα αλμπορή του σπιτιού σου. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση, αδελφέ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά τον Νίκο Μοσχοβίτη. Μας έδωσε μια εικόνα για το παιχνίδι που είχε σήμερα η πόλη, έτσι. ΠΑΟΚ ΑΕΚ για τον Basketball Champions League και την ήττα του ΠΑΟΚ από την Ένωση. 0-3 ο Άγιαξ, φίλε, τι κάνει η Ρεάλ, δηλαδή. Πιστεύω ότι αυτή τη Ρεάλ την κέρδιζε και ο Άρης από Παντελίδη, να ξέρεις. Σε κατάσταση που είμαστε, θα σας πάρουμε και αυτούς. Το παλτό, ρε, δεν χάνει. Η Ρεάλ μες στην περιοχή, σουτ, όχι, τι κάνετε, σουτ τώρα... Το βγάλε. Νέο σουτ στα πουλιά. Στο πάρκο της Νέας Ελβετίας έφυγε η μπάλα. Αυτή τη γάλα φίλη την κερδίζω. Όχι. Δύσκολα. Πιστεύω, φίλο, ότι σου λέω ο Άρης του Σάβα Παντελίδη και με το παλτό του Σάβα Παντελίδη χι παίρνει από αυτή τη Ρεάλ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τα μπούρι πίσω περιμένω. Εντάξει, πρώτα η άμυνα και θα χτυπήσω την κόντρα με Λάρσον Ματέο Γκαρσία την κοινή τραυματίας. Και Μάρτιν Τόνσο, θα τους κουδουνιάσω. Να ξέρεις ποια άλλη τώρα. Δεν τους βλέπω. Στο 69 είμαστε στον Μπερναμπέου 0-3. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο Signal Iduna Park. Είναι το 0-1 της Τότεναμ απέναντι στην Ντόρτμουντ που φυλάει το Champions League για τη συνέχεια της σεζόν. Για να δούμε αν έχουμε τίποτα άλλο στο στοίχημα. Αλλιώς να πάμε σιγά σιγά και στο τελευταίο break της απόψινής εκπομπής. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο αξιοσημείωτο. Στην Championship Derby Wigan 2-1 Ancrington Blackpool 1-2 Cheltenham Berry 1-1. Λοιπόν, πάμε στο break το τελευταίο. Μόλις γυρίσουμε θα μιλήσουμε λίγο και για Άρη, ο οποίος ξεκίνησε από σήμερα την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. FM και ενώ συνεχίζει να στέλνει τα μηνύματά σου 5-15-26. Φάση για τριάλ πάνω στα σώματα. Πάει να τη βγάλει ο Μπεζεμά. Η άμυνα του Άγιαξ κρατάει στεναρή αντίσταση για να μην φάει γκολ και βάλει τη Ρεάλ ξανά μέσα στο παιχνίδι. Πάμε στο break, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε. Όση ώρα εμείς ήμασταν αθώα και όμορφα στο διάλειμμα,
Και ενώ σας είχαμε ενημερώσει ότι το Real Ajax είναι στο 0-3, λοιπόν, και να ακούγεται το live της στοιχηματικής που έχουμε ανοίξει στον αέρα, αυτό δεν είναι καλό να γίνει. Λοιπόν, τώρα δεν ακούγεται καθόλου. Όση ώρα λοιπόν είμαστε στο break, η Real έχει μειώσει σε 1-3. Έτσι. Και έχει μπει ξανά στο κόλπο της πρόκρισης. Και καπάκια, μετά τον γκολ του Ασένσιο, ο Άγιαξ κάνει το 1-4 με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Φοβερή, εντάξει, από πολύ πλάγια θέση. Θύμισε για τους λίγο πιο παλιούς Τάσο Κυριάκο σε ένα Άρης ΑΕΚ 1-3. Που το είχε βάλει από σχεδόν ίδια θέση. Ο τότε παίκτης του Άρη Παλέμαχος πλέον. Ωραίο φάουλ εκείνο. Λοιπόν. Και ο Άγιαξ, τα μωρά του Άγιαξ, αυτά είναι όντως μωρά του Άγιαξ, όχι τα μωρά του Δόνη που είναι 27-28 χρονών. Τα μωρά του Άγιαξ προηγούνται 1-4 μέσω Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Ρεάλ Μαδρίτης, που αποχαιρετάει το Τσουλούγια φέτος, βάζει τέλος αυτό το ιστορικό σερί των τριών κατακτήσεων. Πιο μεγάλη ομάδα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, ίσως και πιο μεγάλη ομάδα στον κόσμο. Όχι, ίσως είναι πιο μεγάλη ομάδα στον κόσμο. Μπάσκετ το πάρει και κανένα άλλο, παιδιά. Εντάξει, εμείς κάναμε τον κύκλο μας. Τρία σερί πήραμε. 200 χρόνια να παίζετε. Εσείς κάτι γατάκι από την Καταλωνία, να πούμε Βαργελόνη, δεν θα πάρετε τρία συνεχόμενα. Δύο συνεχόμενα θα πάρετε. Ή έχει πάρει. Άντε να έχετε πάρει δύο συνεχόμενα. Τρία δεν θα φτάσετε ποτέ. Λοιπόν, γιατί δεν έχετε τη φανέλα της Ρεάλ που κάνει ένα διάλειμμα φέτος από τις ευρωπαϊκές της επιτυχίες σε μια ομάδα που έχει κάνει τον κύκλο της και από του χρόνου θα επιστρέψει με νέα πρόσωπα, ανανεωμένη και έτοιμη για νέες προκλήσεις. Στον Άρη, η είδηση που κυριάρχησε σήμερα ήταν η ανανέωση της συνεργασίας των Κεντρικών Μαύρων με τον Γιώργο Δελιζή. Το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα παραμείνει για άλλα δύο χρόνια ο Δέλη στην ομάδα. Υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2021. Ένα από τα συμβόλαια που λύγανε το ερχόμενο καλοκαίρι. Αλλά νομίζω ότι ο Δελιζή με την παρουσία του και στο γήπεδο αλλά και έξω από αυτό κέρδισε άλλα δύο χρόνια στον Άρη, στα 30 του χρόνια. Και θα μείνει για άλλα δύο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η αρχή των ανανεώσεων που θα ακολουθήσουν, η πρώτη από ένα συγκεκριμένο αριθμό ανανεώσεων που θα ακολουθήσουν για τον Άρη, θα πάρουν σειρά και άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν ικανοποιήσει νομίζω με την παρουσία τους έως τώρα την φετινή σεζόν και έχουν κερδίσει και τους ανθρώπους της ομάδας και περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που από τους οποίους ο Άρης μπορεί να καρποθεί και χρήματα στο μέλλον, έτσι. Ποδοσφαιριστές καλοί, ποδοσφαιριστές που έχουν τραβήξει τα βλέμματα ομάδων πάνω τους φέτος, κυρίως των ελληνικών. Η Ρεάλ μέσα στην περιοχή, τι χάνει, το χάσε, βλάκα, το χάσε. Πόπα, πίστευτε, χαμένη ευκαιρία για τη Ρεάλ, η οποία έκλεψε την μπάλα. Βγήκανε 3-1 νομίζω μέσα στην περιοχή του Άγιαξ, επειδή έγινε πολύ γρήγορα η φάση και καταφέραν και το χάσανε, εντάξει. Η Ρεάλ δεν είναι για πουθενά. Στο 83 αυτή η ευκαιρία για τους Μαδριλένους, χτυπιέ τον Μπεζεμά, κάνει λάθος ο ένας ο στόπερ του Άγιαξ, βγαίνουν δύο μόνες βασικά. Τι δύο, ο Μόντρις με τον Μπεζεμά καταφέρανε και το χάσανε, ρε φίλε, που βγάζουν μαζί δηλαδή καμιά 17 εκατομμύρια το χρόνο συνδυαστικά οι δυο τους, αλλά καταφέραν και το χάσανε. Φάνηκε και ένα πέμπτο τώρα από τον Άγιαξ που είναι μέσα στην περιοχή. Και μετά, λαϊκά δικαστήρια τώρα, Βασίλη Καβαδία. Στον Μπερναμπέου. Θα μαζευτούν οι παδί έξω στα αποδυτήρια και πετάξει τις φανέλες και φύγεται από εδώ. Και μπιπ και μπιπ και μπιπ και τέτοια. Σπασμένα αυτοκίνητα. Κανονικά έτσι πρέπει να γίνει τώρα. Δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα αυτά, φίλε. Αγίνονται και στο εξωτερικό. Και ο Μπέιλ που έκανε κίνηση στο δεύτερο δοκάρι αφού ο Μόντριτς πασάρει στον Μπεζεμά. Ο Μπεζεμά από κοντά γλιστράει. Έρχεται από πίσω ο Μπέιλ που το χάνει. Εντάξει. Αλλά ήταν πολύ δύσκολη θέση βέβαια γιατί ο τερματοφύλακας του Άγιαξ έχει κλείσει καλά την γωνία του. Του Μπεζεμά ήταν το χειρότερο, ναι, εντάξει. Εκεί πέρα εκείνο δηλαδή. Ρε Μπεζεμά καθαρίζει 7-8 χαρτιά το χρόνο να πούμε και δεν μπορείς να το βάλεις αυτό μέσα. Άντε. Κρέμα στο δελτίο και πήγαινε στη Γαλλία, άνοιξε κανένα τέτοιο. Να κάνεις κρασί. Δεν είσαι γι' αυτό πλέον. Είναι μια ομάδα κορεσμένη, έχει πάρει πόσους τίτλους, έχει βγάλει πόσα λεφτά, ήρθε η ώρα για την ανανέωση. Το κάνει αυτό η Ρεάλ, που και που. Λοιπόν, στον Άρη συνεχίζοντας λοιπόν και αφού αναφέραμε την ανανέωση του Δελιζής, επέστρεψε η ομάδα σήμερα στο γήπεδο, ξεκίνησε την προετοιμασία της για το μάτς με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, δύσκολο παιχνίδι.
Το τρίτο και τελευταίο από έναν κύκλο ντέρμπι που μέχρι στιγμής κυλάει πολύ ικανοποιητικά για τον Άρη, με την ισοπαλία στην Τούμπα, την νίκη επί της ΑΕΚ και κυρίως τις δύο εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει η ομάδα και είναι άκρως ικανοποιητικές και στα δύο παιχνίδια. Με τον προπονητή του Άρη να μην υπολογίζει στον τραυματία την κοινή, να υπολογίζει ξανά στον Τζανακάη και επεξέτησε την τιμωρία του και επέστρεψε και είναι διαθέσιμος για το δεξιάκρο της άμυνας. Και να περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Τόνος, ο οποίος ακολούθησε σήμερα μεγάλο μέρος του προγράμματος, ακολούθησε στη συνέχεια ένα δικό του ατομικό. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα προλάβει να είναι έτοιμος, αν κατάφερε και έβγαλε μεγάλο μέρος σημερινής προπόνησης και δεν προκύψει κάποιο θέμα τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι ο Αργεντινός θα φουλάρει ακόμα περισσότερο και θα θέσει υποψηφιότητα για την εντεκάδα του αγώνα της Κυριακής. Μια εντεκάδα την οποία ο Παντελίδης αρχίζει να δουλεύει νομίζω περισσότερο την Πέμπτη, όπως συνηθίζει άλλωστε όταν η ομάδα παίζει την Κυριακή. Ο Άγιαξ μες στην περιοχή. Απίστευτη ευκαιρία για τον Άγιαξ να κάνει το 1-5. Σε λάθος της άμυνας Ρεάλ, σε πάσα που έγινε από τα αριστερά, το έχασε αυτός ο παλίκαρος με το 22. Μόνος του ήτανε. Τι έχασες, τι έχασες. 1-5 θα γινότανε. Έχει κάνει ο Άγιαξ γιογιό την Ρεάλ και βλέπω έχει αρχίσει να βιάζει ήδη τον Μπερναμπέου. Απογοητευμένη φίλη της Βασίλισσας που είναι τώρα στην επίθεση τα αριστερά. Ό,τι καταφέρει αυτά δεν απομείναν τα λεπτά, λίγο να το σώσει, το κάνει λίγο πιο αξιοπρεπές. Συνεχίζοντας με τον Άρη, από την Πέμπτη λοιπόν ο Παντελίδης αρχίζει να δοκιμάζει δεκάδα, να δούμε και εμείς τι σκέφτεται, κυρίως για την επίθεση. Η αίσθησή μου λέει ότι μόνο εκεί θα έχουμε αλλαγή. Εντάξει, και του Τζανακάκη στο δεξιάκρο της άμυνας που θα επιστρέψει ο κριτικός μπακ. Να δούμε πώς θα το χειριστεί ο Παντελίδης όσον αφορά την απουσία του Ντιγκινή. Αν θα κρατήσει δηλαδή το Γιουνές, με δεδομένο ότι θα επιστρέψει και ο Τόνσο, ή αν θα πάει στην επιλογή του Λάρσον. Εγώ δεν θα τον έβαζα το Λάρσον μπροστά, να σας πω την αλήθεια, γιατί σου δίνει πολλά πράγματα στην αριστερή πτέρυγα και νομίζω ότι και ο Παντελίδης το σκέφτεται έτσι. Άρα, από τη στιγμή που είδαμε το Γιουνές να επιστρέφει στην εντεγάδα με την ΑΕΚ, είναι πολύ πιθανό να διατηρηθεί σε αυτήν και για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στο Signal Iduna Park παραμένει το 0-1 της Tottenham με το γκολ του Harry Kane από το 41ο λεπτό. Εκεί έχουν κριθεί τα πάντα από πολύ νωρίς. Η Real είχε μια ελπίδα στο δεύτερο ημίχρονο μπάσκετ και ανατρέψει την κατάσταση, αλλά τίποτης για την ομάδα του Σαντιάγκο Σολάρι, που μάλλον θα πρέπει να απευθυνθεί τις επόμενες μέρες στο Ταμείο Ανεργίας. Ο άλλοτε παίχτης της Real. Έχει ένα δημοσίευμα το Forbes που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, για το οποίο αναφέρω ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη επενδύει μέχρι και σήμερα στον χώρο του ποδοσφαίρου, το οποίο βέβαια εντάξει, δεν ισχύει. Εντάξει. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα λέει περιλαμβάνει μια της πιο ισχυρές οικογένειες της Ελλάδας σχετική λίστα με τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα με την Αγάπη Γαβριλίδου, και το Βαρδί Βαρδινογιάννη να είναι στην θέση 1349. Φτωχοί άνθρωποι. Έχουν περάσει δύσκολα κι αυτοί. Και στο κομμάτι λέει που γίνεται αναφορά στην οικογένεια Βαρδινογιάννη και στο Βαρδί Βαρδινογιάννη, επισημαίνεται ότι η οικογένεια Βαρδινογιάννη, εκτός από τη Motor Oil, επενδύει στο χώρο της ναυτιλίας και των οικονομικών αλλά και σε ομάδες ποδοσφαίρου. Το ερώτημα λέει, το σχετικό δημοσίευμα που γεννάται, είναι σε ποια ομάδα επενδύει, αφού δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο τώρα γνωστό. Από εκεί και πέρα, συγκεκριμένη λίστα η οποία έχει ημερομηνία τελευταία ανανέωση την 3η Μαρτίου του 19, και άρα θεωρείται πλήρως ενημερωμένη. Έχει την οικογένεια Βαρδινογιάννη στη θέση που προαναφέρθηκε με βάση την περιουσία της που ανέρχεται στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, αναφορά γίνεται και στο μεγαλύτερο σε ηλικία γιο του Βαρδινογιάννη, που είναι αντιπρόεδρος της εταιρείας Motor Oil, αλλά και στον ανιψιό του Νίκο, που είναι επίσης ένας από τους μεγαλομετόχους. Τώρα, αυτοί είναι και έγκυροι. Δεν τους λες και αναξιόπιστους. Άρα υπάρχει μια ομάδα, Βασίλη Καβαδία, μια ομάδα μυστήριο, στην οποία επενδύει η οικογένεια Βαρδινογιάννη, αλλά εμείς δεν το ξέρουμε. Στον Παναθηναϊκό δύσκολα. Έτσι όπως είναι. Αν βάζανε λεφτά στον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω το Παναθηναϊκό θα ήταν σε αυτή την κατάσταση. Άρα ποια είναι η ομάδα, μήπως είναι στο εξωτερικό. Πολύ πιθανό. Okay. Λοιπόν, στον Άρη δεν είναι, όχι. Στον Άρη έχω Θόδωρο Καρυπίδη, ρε φίλε. Μη βάζεις τώρα φωτιάς και λέει κανένας ο Καρυπίδης είναι βιτρίνα του Βαρδινογιάννη. Ναι, όντως. Okay. Εντάξει, μα θέλει ο κ. Βαρδινογιάννης ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο πάντως. Άξι, εδώ είναι.
Δεν έχουμε πρόβλημα. Και ο Θόδωρος Καρπίδης, άμα έρθεις, κύριε Βαρδί, Βαρδινογιάννη, και του πεις πάρε 10-12 εκατομμυριάκια, 15, γιατί έχει ανέβει τώρα. Φίλε, μα θα πάει καλά, Ευρώπη βγαίνει. Καρπίδη, σωστά, θα πρέπει να αυξήσει και την τιμή στην ενδεχόμενη πώληση τη ΠΑΕ. Καθίστε εδώ πέρα η ομάδα Ευρώπη και τα λοιπά. Ζω Γκαμπονί, το παίζουμε να πούμε, η πιο ρομαζόμενη στην Ελλάδα. 12 εκατομμύρια. Αν και αυτοί φίλοι με τα καβούρια που έχουν από εποχές Παναθηναϊκού, είναι μια οικογένεια βέβαια που έχει βάλει λεφτά στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, με το Τζίγκερ βέβαια ήταν λίγο διαφορετική η κατάσταση. Απλά είναι μια οικογένεια που έχει βάλει λεφτά. Το ξεχνάνε κάποιοι βέβαια στον Παναθηναϊκό για την οικογένεια Βαρδινογιάννη αυτό. Anyway, εντάξει, πάντα είναι αυτό που λένε ρε φίλε, δεν θυμάμαι ποιος το έχει αναφέρει, σοφός θα ήταν πάντως, λέει, μην δώσεις λέει ποτέ σε κάποιον να λέει τα πάντα, γιατί θα σε μισήσει γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ βαθύ αυτό, Βασίλη Καβαδέα. Γιατί άμα τους δώσεις τα πάντα, φίλε, κάποιες φορές ορισμένους ανθρώπους δίνουμε τα πάντα, αλλά στο τέλος θα βρουν ένα λόγο να σε μισούν γι' αυτό. Ή θα σε μισούν για τον. Να σε μισούν γενικά, να σε μισούν για αυτόν τον λόγο, ρε παιδί μου. Γιατί τους έχεις δώσει τα πάντα. Γιατί αυτοί δεν σου δίνουν τα πάντα. Πολλές φορές. Και δεν αναφερόμαστε στα ζωάκια, αναφερόμαστε στα πάντα γενικότερα. Για να μην πέταξει κανένας βλάκας και πει α, θα γελάει κανένας και θα λέει τα πάντα εννοεί. Τα κουάλα. Κόκκινη στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, ο οποίος έπεσε κόκκινη, πληρώθηκε. Στον Νάτσο Φερνάντες. Στο κεντρικό αμυντικό τη Ρεάλ. Που έφαγε κόκκινη στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων, για να δω. Του την έκατσε καλά, από πίσω κιόλας. Σωστή η κόκκινη, εδώ που τα λέμε, μέσα στα νεύρα του, μάλιστα. Στο 6 του Άγιαξ. Με 10 Ρεάλ λοιπόν, δεν έχει σημασία έτσι όσο πλέον, έχει κρυφτεί τα πάντα εδώ και πάρα πολύ. Ωραία καθυστερήσεις παίζουμε στον Μπερναμπέου, τελικός ο Signal Iduna Park. Μπορούσε Ντόρτμουντ τότε να 0-1 με δύο νίκες. Οι Λονδρέζοι περνούν στα προημιτελικά του Champions League χωρίς μεταγραφές, χωρίς τίποτα. Γήπεδο φτιάχνουν, αλλά περάσανε στην επόμενη φάση. Προχωρούν στο Champions League η ομάδα του Ποτσετίνο, που νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί για να αναλάβει την Real και να την οδηγήσει σε μια νέα εποχή από την επόμενη σεζόν. Διάβασα βέβαια και κάτι για το Ραούλ τώρα, το οποίο βέβαια είναι αστείο άμα γίνει. Νομίζω ότι ο Ποτσετίνο είναι μια πάρα πολύ καλή λύση και τον γλυκοκοιτάζει πάρα πολύ ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Τι έχει εδώ πέρα. Καλό. Δεν μπορώ να το μεταφέρω στον αέρα, αλλά είναι καλό. Μάλιστα. FM και όλα τα μηνύματά σου 5-45-26. Για λίγο ακόμα που θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Περιμένουμε το τελικό από τον Μπερναμπέου. Θυμίζω Real Ajax 1-4. Με τον Ajax να παίρνει προβάδισμα τριών τερμάτων, παρακαλώ. 0-2 ήταν το ημίχρονο. Τη Real να μειώνει στο 70 με τον Ασένσιο και στο 72 ο Άγιαξ με φοβερό φάουλ από τα αριστερά να διαμορφώνει το 1-4, που όπως φαίνεται θα είναι και το τελικό, γιατί παίζουμε το τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων αυτή τη στιγμή στην Μαδρίτη. Με 10 είπαμε Real. Έχει τελειώσει το μάτς στην Γερμανία. Ντόρτμουντ Τότεναμ 0-1. Τελικό και στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Η πορεία της Real ολοκληρώνεται στο φετινό Champions League. Ντροπιαστική ήττα με 1-4 από τον Άγιαξ βέβαια. Αλλά όταν είσαι οπαδός Ρεάλ και έχεις δει τρία συνεχόμενα τσουλούνα έρχονται σπίτι, δεν μπορείς να έχεις και παράπονο εδώ που τα λέμε. Εντάξει, θα υπάρξουν και χρονιές που δεν θα τα πας. Θα γκρινιάξουν, ρε φίλε. Κοίτα, είναι η γκρίνια της στιγμής τώρα. Γιατί σε έχει γλεντήσει ο άλλος μέσα στην έδρα σου, οκ. Okay. Και είναι ντροπή. Αλλά θα υπάρξει μια ηρεμία και ο υγιός και πτώμενος οπαδός, ρε παιδί μου, θα πει ότι εντάξει, μου δώσανε πολλά τρία χρόνια, είναι μια ομάδα που έκανε τον κύκλο της, πάμε για άλλα. Εντάξει, τώρα ο Ουγκ της Μαδρίτης, δεν θα το δει τόσο ήρεμα, είναι αλήθεια, Βασίλη μου, θα βγεις τελικά, μάλλον λες. Σε πήγαινα για καμιά πατσέτα στον κύριο Βασίλη. Στον κύριο Βασίλη, κάτω στην καντίνα. Δεν είσαι. Σπίτι παξιμάδι και φέτα θα φάμε, ρε Βασίλη. Δηλαδή τώρα. Α σου πω κάτι. Είναι δηλαδή. Βλέπεις, ζυγίζεις επιλογές και βλέπεις πώς είναι η κατάσταση. Αλλά άμα βγεις φιλαράκι, εντάξει, να βγεις να περάσει καλά, δεν είναι. Δεν θέμα. Υπάρχει κόσμος που βγαίνει και τρίτη, ρε παιδιά, να το ξέρετε. Ο Βασίλης Καβαδίας είναι ένας από αυτούς. Που κυκλοφορεί στην πόλη και στηρίζει τα μαγαζιά της πόλης την Τρίτη.
που δεν είναι πολύ εμπορική ημέρα και οι περισσότεροι στα σπίτια σας. Εντάξει, ο Καβαδίας κυκλοφορεί το χρήμα στην πόλη. Εσύ και ο Ιβάν Σαββίδης, ναι. Βγαίνει να πούμε, κάνει ζημιές, χαλάει λεφτά. Εντάξει, τρία μπουκάλια ανοίγει τη μέρα να πούμε. Κάθε βράδυ εκεί πέρα με τους φίλους του σε πολύ high class μέρη τα οποία πηγαίνει και στηρίζει την οικονομία της πόλης. Εσείς δεν τα βλέπετε αυτά. Έχω πλέον φίλε, δεν βγαίνω ούτε Παρασκευές. Εγώ βασικά είμαι σε μια φάση, όταν ήμουν ρε παιδί μου μικρός, έκανα απότομα πολλά πράγματα. Ήταν δηλαδή ένα διάστημα που το είχα ξεφτυλίσει. Και γυρνούσαμε τότε στην Περαία, που δεν είχαμε πάρει ακόμα το δίπλωμα, έτσι, γυρνούσαμε με το λεωφορείο 5 η ώρα, περιμέναμε το πρώτο 5.30 ώρα και γυρίσουμε στην Περαία. Υπέρναμε ενίοτε ταξί. Αλλά μια φορά που ένας φίλος μου έκανε κάτι, ρε παιδί, μετά από πολύ πιώμα, ρε παιδί, μέσα στο ταξί, είπαμε να μην ξαναπάρουμε ταξί. Μιλάμε για τρέλα. Λοιπόν, και μετά μου έφυγε και πλέον είμαι, φίλε, σε μια φάση που σκέφτομαι Σάββατο βράδυ να κατέβεις, ας πούμε. Βγαίνεις Σάββατο βράδυ εσύ? Βγαίνεις. Συνήθως όχι. Είσαι και σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, βλέπω τον κόσμο που βγαίνει Σάββατο βράδυ. Εγώ τώρα πρέπει να ξεκινήσω την Περαία. Να φάω 25 λεπτό να κατέβω κέντρο. Να ψάξω να παρκάρω που θα γίνεται χαμός. Είναι βέβαια το θετικό ότι υπάρχει αυτή η ανοχή της δημοτικής αστυνομίας με το θέμα της Τσιμισκής. Όπου παρκάρεις, δηλαδή, μου άντας Τσιμισκή και στις δύο πλευρές, και αριστερά και δεξιά. Αλλά και πάλι είναι μια ταλαιπωρία. Να βρεις, να κάτσεις. Είστε μεγάλη παρέα, είναι δύσκολο. Είναι λίγο λούκι η φάση. Κι άσε που εγώ, ρε παιδί μου, από τη μία και μετά αρχίζω λίγο να ρετάρω, να κατεβάζω λίγο τα ρολά μου, να σβήνω, δεν μπορώ. Και δεν μου βγαίνει ιδιαίτερα. Και προτιμώ τις πιο χαλαρές καταστάσεις, φαγάκι, χαλαρό κρασάκι κτλ. Τα νέα παιδιά, Βασίλη μου, 20-21 χρόνια που θα του ψέγει, θα σας βγω. Εντάξει. Γι' αυτά είναι η ζωή. Κατάλαβες, μπαμπά θέλω να βγω. Πάρε το κοσάρικο γέ μου. Έτσι. Ωραία. Μπαμπά θα βγάλω μια έξω πρώτη φορά κτλ. Ωραία. Πάρε 30 ευρώ. Πού να την πάρω, παπά, με 30 ευρώ. Κατάλαβες, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τι. Αυτός θα πάει να το κάνει αυτό τώρα. Ακούει, στηρίζει την εκπομπή. Πώς τον λένε. Αποστόλης, και θα πάει να κάνει αυτό το πράγμα. Εσύ θα πας να το κάνεις. Αφού πες θα βγεις, ρε. Και μετά. Είναι το γνωστό τραγούδι που λέει το γνωστό άσμα μπορεί να βγω, μπορεί να μπω. Μάλιστα. Ο Καβαδίας πρώτα θα βγει και μετά θα μπει σπίτι του για να κοιμηθεί. Μάλιστα. Εντάξει ρε φίλε, δεν θες να πας χορτάτος. Καλά ρε Βασίλη, μια πατσέτα είπαμε να πάμε να φάμε. Δεν είπαμε να φάμε κανένα γουρνόπουλο. Ο φίλος Αποστόλης τι ομάδα είναι? Πάω είναι, γι' αυτό με χρησιμοποίησε. Γι' αυτό με χαρακτήρες έτσι, Αποστόλη. Δεν πειράζει. Άμα είσαι φίλος του Καβαδίας, είσαι και δικός μου φίλος, να ξέρεις. Υπάρχουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Θα χρησιμοποιήσω κι εγώ έναν άλλον, α. Αλλά για, εντάξει, υπάρχει ήδη μπόλικο ψωμί για τη ζούγκλα του Ζαγόρα. Μετά δεν χρειάζεται να δώσουμε άλλο. Λοιπόν, κλείνουμε. Μην δυναμητίζουμε το κλίμα τώρα, εντάξει. Φίλε Αποστόλη, ωραία. Να είσαι καλά. Όλα καλά. Δεν έχεις δοκιμάσει τη συγκεκριμένη παντσέτα όμως, φίλε. Δεν έχεις φάει, φαντάζομαι. Σοβαρά τώρα. Την άλλη τρίτη, γιατί τέτοια ώρα φεύγουμε, τέτοια μέρα φεύγουμε μόνο μαζί αυτή την ώρα. Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Ο Μπαλαντέρ έφτασε στο τέλος του για απόψε. Θα τα πούμε αύριο και με Νίκο Μοσχοβίτη. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία που μας έκανε παρέα σε αυτό το δύο. Ακολουθεί η ζούγκλα του Γιώργου Ζαγόρα με μπόλικο ψωμάκι όπως κάθε βράδυ βέβαια. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Τα λέμε και πάλι αύριο.